Εσείς ως γιατροί του κόσμου, πότε μάθατε για το πρόβλημα των μεταναστών που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στιβαγμένοι στο πεδίο του Άριος? Καταρχήν, είμαστε σε μια καθημερινή επικοινωνία με αυτούς τους ανθρώπους, διότι είναι εντός παρένθεσης πελάτες μας εδώ και πολλά χρόνια. Οι άνθρωποι που φτάνουν από τα νησιά καταρχήν έρχονται εδώ. Άρα, όταν μιλάς μαζί τους, ξέρεις τι γίνεται. Το δεύτερο είναι ότι το πεδίο του Άριος δεν είναι ένα καινούριο πρόβλημα. Η κοινωνία το ανακαλύπτει τώρα. Έτσι, και τώρα παίρνει μια μεγαλύτερη διάσταση. Το πεδίο του Άριος πάντοτε φιλοξενούσε ανθρώπους. Επίσης, ήταν ένας όρος παραβατικότητας, όπου συνέβαιναν ό,τι δεν θέλαμε να δούμε στην Αθήνα. Αυτή ήταν η πραγματικότητα για πολλά χρόνια. Τι συμβαίνει τώρα? Έχοντας ένα ραγδαίο αριθμό ανθρώπων που φτάνουν χωρίς καμία δυνατότητα άλλη και χωρίς να πάνε πουθενά στην Αθήνα, είναι ένας χώρος που μπορεί κάποιος πολύ πιο εύκολα να κατασκηνώσει. Δεν είναι καλές συνθήκες, ακόμα και για ένα υπαίθριο πάρκινγκ ανθρώπων. Το λέω να μην ακουστεί άσχημα, μια κατασκήνωση. Ένας λόγος είναι ότι επειδή το βράδυ είναι επικίνδυνα, συνεχίζει να είναι επικίνδυνα και είναι και ένα πρόβλημα το ότι κλείσαν τα φώτα κάποια στιγμή. Γιατί διάφοροι χρήστες ψάχνοντας να βρουν τη δόση επιτίθεται σε ανθρώπους που ζουν εκεί. Ξαθυμίζω, είναι χώρος επίσης παραβατικότητας. Το δεύτερο είναι ότι οι άνθρωποι που ζουν κάτω από τον ήλιο και οι περισσότεροι είναι οικογένειες, γυναίκες με παιδιά, βρίσκονται σε πάρα πολύ κακή κατάσταση. Άρα, το πρώτο που έπρεπε να κάνουμε, πέρα από την ιατρική φροντίδα που είναι αυτονόητη για μας, είναι να δούμε πού πάνε αυτοί οι άνθρωποι και πού πάνε και όλοι αυτοί οι οποίοι έρχονται και ακολουθούν. Βρίσκεστε εσείς σε κάποια σχέση με κάποιο κρατικό μηχανισμό για να βοηθήσετε? Δηλαδή, η ερώτηση είναι γενικότερη. Τι μπορείτε εσείς να κάνετε? Ναι, πρέπει να πω ότι είναι από τις φορές που η περιφέρεια αντέδρασε άμεσα και είναι προς τιμήν της. Και μάλιστα ήταν η περιφέρεια που κινητοποίησε βλέποντας το πρόβλημα. Συνήθως έχουν συνηθίσει να ακολουθεί η πολιτεία με μεγάλη καθυστέρηση. Δεν αρκεί. Το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι ο καθένας ό,τι μπορεί να φροντίσουμε στοιχειώδως αυτούς τους ανθρώπους. Να έχουν τα βασικά. Τα οποία είναι στοιχειώδη πράγματα αξιοπρέπειας, τα οποία κατά τη γνώμη πρέπει να έχει οποιοδήποτε άνθρωπος είναι άστεγος. Άσχετα αν είναι άσπρος, μαύρος ή πορτοκαλί. Το δεύτερο, επειδή οι περισσότεροι είναι πρόσφυγες, έρχονται κυνηγημένοι, πρέπει να λύσουμε με κάποιο τρόπο στην Αθήνα πού μένουν αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό σημαίνει δηλαδή θα πρέπει ή αδιαχτήρια τα οποία δεν χρησιμοποιούνται ή κάποιο στρατόπεδο που δεν χρησιμοποιείται. Δεν έχουμε περιθώρια να αφήνουμε τους ανθρώπους να είναι στον δρόμο. Για έναν επιπλέον λόγο, υπάρχει ένας κίνδυνος να αυξηθεί η κοινωνική ένταση και σε μια δύσκολη στιγμή για την πόλη, στην οποία κάποιοι ψάχνουν αφορμή. Μην ξεγελιόμαστε, δεν έχουμε μεν ρατσιστική βία στην Αθήνα, αλλά κάποιοι είναι με το όπλο παραπόδας. Να μην το ξεχνάμε. Και το δεύτερο είναι γιατί αυτοί οι άνθρωποι που έστω και για λίγο καιρό προσπαθώντας να ξεφύγουν από την Ελλάδα, πρέπει να δώσουμε το στοιχειώδες. Άρα θέλουμε χώρους και θέλουμε άμεσα. Τα υπόλοιπα λίγο πολύ λύνονται. Κατά τη γνώμη μου, εδώ δεν χωράνε ούτε εγωισμοί, ούτε ποιος κάνει τι. Όποιος μπορεί να προσφέρει, πρέπει να προσφέρει. Και βέβαια η περιφέρεια, η οποία έχει την πρωτοβουλία και πιθανόν περισσότερα χρήματα από όλους τους υπόλοιπους, θα πρέπει να κάνει έναν προγραμματισμό, γιατί θα έρχονται και άλλοι και θα ανακαλύπτουμε και άλλα πεδία του Άρεως. Κατά καιρούς ξεχνάμε τα μέρη στα οποία βρίσκονταν οι άνθρωποι. Να σας θυμίσω την Κολούμπια. Όσοι ξέρουμε τι θυμόμαστε, σήμερα δεν μιλάμε, μπορεί αύριο να την ξαναβρούμε μπροστά μας. Έχουμε ένα πρόβλημα στην Αθήνα και πρέπει να δούμε πώς θα το λύσουμε. Να ρωτήσω, υπάρχει μια πρόταση που έχει ακουστεί και από κυβερνητικά χείλη να ξανανοίξουν τα κέντρα κράτησης. Τι γνώμη σας? Όταν έγινε τις πρώτες μέρες που ανοίξαν τα κέντρα κράτησης και που είχαμε πάει μετά από πρόσκληση του Υπουργείου Προστασίας Περιβάλλοντος, τότε είχαμε προτείνει ότι αφήστε τα όπως είναι. Προσέξτε, όχι ως κέντρα κράτησης, ως κέντρα φιλοξενίας. Δηλαδή, αφήστε τις πόρτες ανοιχτές και αφήστε τους ανθρώπους να μένουν εδώ καταρχήν, βάζοντας μια στοιχειώδη συγκοινωνία, μια και δεν έχουμε αλλού χώρους. Τότε πριτάνευσε και σε έτσι και με έναν νομίζω ενθουσιασμό που μάλλον ήταν λάθος, η λογική ότι θα έπρεπε να τα διάσουμε. Καμιά φορά, όταν πας να λύσεις ένα πρόβλημα, δημιουργείς ένα μεγαλύτερο. Το ακούω και εγώ τώρα. Και θα λέγω ότι είναι μια σκέψη που εμείς ξέροντας τους μετανάστες το κάναμε από την αρχή. Θέλουμε χώρους στοιχειώδους όπου οι άνθρωποι να ζουν καταρχήν με αξιοπρέπεια, να μην συγκεντρώνονται σε πλατείες και περιτριγυρίζουν, γιατί ξαναλέω, αυτό δημιουργεί και άλλα προβλήματα, μην το ξεχνάμε. Όπου θα έχουν μια στοιχειώδη σύντηση, όπου θα μπορούν να έχουν στοιχειώδεις υπηρεσίες. Άρα, αν θα μπορούσε ακόμα και η Αμυγδαλέζα να λειτουργήσει έτσι, η οποία να θυμίσω είναι χώρος φύλαξης των παιδιών αυτή τη στιγμή. Ανοιχτή είναι, δεν έχει κλείσει. Θα ήταν μια προσωρινή λύση. Χρειαζόμαστε όμως άλλες δομές. Εγώ έχω προτείνει και οι γιατροί του κόσμου έχουν προτείνει δημόσια ότι θα πρέπει να πάμε σε μια άλλη λογική του Ταμείου Προσφύγων. Τα χρήματα που έρχονται,
Δηλαδή δεν είναι ελληνικά χρήματα, απλά να το λέμε. Ο κόσμος και μια φορά μπερδεύεται και νομίζει ότι σε καιρούς λιτότητας. Ναι, αυτό ήθελα να ρωτήσω και εγώ. Δεν είναι ελληνικά χρήματα, είναι ευρωπαϊκά χρήματα. Άρα, υπάρχουν τα χρήματα. Βεβαίως. Θα έρθουν. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πρόβλημα ρευστότητας, αλλά υποτίθεται ότι είναι ειδικά κονδύλια τα οποία θα συνεχίζουν να έρχονται και μας έχουν υποσχεθεί μέσω του Επιτρόπου, του Ελληνικού Επιτρόπου, ότι θα είναι μεγαλύτερα. Είναι χρήματα που αν τα χρησιμοποιήσουμε θα τα χάσουμε. Πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε όμως προς όφελος της κοινωνίας. Να σας δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Μπορούμε, έχουμε δεκάδες, εκατοντάδες άδεια σπίτια στην Αθήνα. Αν αντί να φτιάχνουμε στρατόπεδα που θα μπαίνουν οικογένειες προσφύγων, επιδοτούσαμε το ενίκιο σε κάθε μια από αυτές τις οικογένειες, με καλύτερες συνθήκες θα ζούσαν και τους δίναμε αντί να φτιάχνουμε catering που κοστίζουν πιο πολύ ένα κουπόνι αντίστοιχο με αυτό της ανθρωπιστικής κρίσης να ψωνίζουν το τρόφιμά τους, κάθε γειτονιά θα έχει όφελος. Γιατί θα δουλεύαν τα μαγαζιά, πολλά σπίτια που σήμερα είναι κλειστά, οι ιδιοκτήτες θα είχαν ένα μικρό εισόδημα και εν πάση περιπτώσει οι άνθρωποι θα ζούσαν κανονικά. Και δεν θα ήταν και κίνδυνο σε κάθε γειτονιά, γιατί μια γειτονιά δεν κινδυνεύει από ανθρώπους που ξοδεύουν σε αυτή. Να λοιπόν, ένα μοντέλο κοινωνικής κατοικίας πρέπει να αρχίσουμε να το σκεφτόμαστε. Θέλω να πω για να καταλήξω ότι το μεταναστευτικό είναι ένα πρόβλημα που δεν λύνεται. Ας το πάρουμε απόφαση, αντιμετωπίζεται. Και χρειάζεται τρία πράγματα. Ανθρωπιστική προσέγγιση αφορά εμάς, τι κοινωνία έχουμε. Το πώς αντιμετωπίζουμε αυτούς τους ανθρώπους σχετίζεται με το τι είμαστε εμείς. Θέλει πρακτικές λύσεις και όχι συναισθηματισμούς, να μην διαταράσει την κοινωνική συνοχή για θα το βρούμε μπροστά μας. Και το τρίτο, βέβαια, είναι η διεθνοποίηση. Οι εικόνες του πεδίου του Άρεως έπρεπε να αφορούν σήμερα όλη την Ευρώπη και νομίζω ότι πρέπει, και αυτό κάνουμε τουλάχιστον οι οργανώσεις, να αρχίσουμε να συζητάμε πολύ σοβαρά ότι αυτό αφορά όλους μας και όχι μόνο την Αθήνα. Να ρωτήσω μια τελευταία ερώτηση, μια και βάλετε και το θέμα της διεθνοποίησης. Οι περισσότεροι άνθρωποι από αυτούς θέλουν να φύγουν από την Ελλάδα. Γιατί καταρχάς η Ελλάδα είναι μια καταστραμμένη οικονομική χώρα και προτιμούν να πάνε στις ευρωπαϊκές. Αυτό επειδή απαγορεύεται από τις συνθήκες ευρωπαϊκές. Υπάρχει κάποιος τρόπος κατά εσάς, ρεαλιστικός θα έλεγα, χρησιμοποιήσω αυτή την κακή λέξη, που να μπορέσει ας πούμε, να διευκολύνει αυτούς τους ανθρώπους. Καταρχήν γίνεται. Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει και στην ιστορία πάντοτε οι μεταναστευτικές ροές επικρατούν. Διότι ο φτωχός και ο γεννημένος βρίσκει λύση. Σήμερα πια δεν είναι κοινωνιστικό. Ξέρουμε τον νέο δρόμο, ο οποίος είναι από τα Σκόπια, στη Σερβία και προς το βορρά. Υπάρχει μια συνεχής ροή, άρα υπάρχει αυτό το πράγμα. Τώρα, το δεύτερο είναι, θα πρέπει κάποια στιγμή κατά τη γνώμη μου να συμβούν δύο πράγματα. Πρέπει η Ευρώπη να αντιληφθεί ότι είναι ένα κοινό πρόβλημα και εδώ θέλει μια πίεση σε όλα τα επίπεδα. Δεν είναι απλά να το θέσει κάποιος υπουργός. Πρέπει η κοινωνία, οι οργανώσεις, οι δημοσιογράφοι να τίθεται, οι χώρες που τις αφορά σε κοινό μέτωπο. Και θα μπορούσε κανένας να ανοίξει μικρά ρήγματα σε αυτό. Σας δίνω πάλι ένα παράδειγμα. Έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα με τους ανήλικους στην Ελλάδα. Δηλαδή δεν έχουμε δομές να τους φροντίσουμε. Αν υποθέσουμε ότι έχουμε σήμερα 1.000 παιδιά εδώ, αν τα ισοκατανέμαμε, για παράδειγμα, στα 20 κράτη της Ευρώπης, είναι από 50 παιδιά. Θα λύναμε ένα πρόβλημα που υπάρχει και θα ανοίγουμε ένα ρήγμα να συνηθίζουν όλη την ιδέα ότι είναι ένα κοινό πρόβλημα. Εγώ θα ξαναπώ, ξέρω ότι δεν πολύ συζητιέται, είναι ένα θέμα ταμπού, αλλά νομίζω ήρθε η ώρα να κουβεντιάσουμε για το ευρωπαϊκό άσυλο. Αφού δεν είμαστε ένας κοινός χώρος. Γιατί κάποιος να ζητάει σε κάθε χώρα άσυλο και να μην ζητάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι αυτό που λέτε είναι τοπικό, συγγνώμη που σας διακόπτω, διότι καμία χώρα δεν την υποστηρίζει. Το καταλαβαίνω. Και όχι μόνο αυτό, οι βασικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το αρνούνται. Συμφωνώ. Και δεν επιμένω με την έννοια ότι λίγο τα τοπικά είναι μια εποχή που έτσι τα ξεχνάμε. Αλλά θα πρέπει να αρχίσει να τίθεται. Ακόμα και αν είναι πολύ μακρινό, πρέπει κανένας με όσο μεγαλύτερο γίνεται πιέσεις. Να θέτει το θέμα στην Ευρώπη. Αλλά εδώ έχουμε και ένα ερωτηματικό που πρέπει να το λύσουμε. Δεν μπορούμε να ζητάμε αλληλεγγύη από τους άλλους, να ισοκατανέμουμε και να μην ισοκατανέμουμε στην Ελλάδα. Σήμερα το βάρος το σηκώνουν τρία νησιά. Και είναι νησιά που έχουν μια πολύ μεγάλη ευαισθησία, η Λέσβος κυρίως, η Χίος και η Κος. Το ξέρουν πρώτο χέρι για τη Λέσβο και στη Χίο είναι οι γιατροί του κόσμου που υποδέχονται τους ανθρώπους. Αλλά και η Αθήνα. Υπάρχει και πολύ πιο Ελλάδα. Και θα έλεγα μάλιστα με ένα σκεπτικό της κοινωνικής κατοικίας, της επιδότησης από ευρωπαϊκά χρήματα, ξαναλέω, που θα λειτουργούσαν πολλαπλασιαστικά στις τοπικές κοινωνίες, το πρόβλημα θα ήταν πολύ μικρότερο ή θα φαινόταν πολύ μικρότερο από αυτό που σήμερα ζούμε, αν κάνουμε μια βόλτα γύρω από την Ομόνοια. Θέλω να πω ότι πρέπει να ξεκινήσει κανένα από αυτά και να τίθεται η Ευρώπη κάποια στιγμή θα βρεθεί μπροστά στις ευθύνες της. Γιατί να σας πω, υπάρχουν κάποια στιγμή αλλάζει αυτό και υπάρχουν και αλλού μεταναστευτικές ροές και εν πάση περιπτώσει. Αν θέλουμε να λέμε ότι είναι ένας χώρος αλληλεγγύης, πολύ αφιβάλλω πια η Ευρώπη, θα πρέπει να το θυμίζουμε. Και ίσως πια, έστω και τώρα, ας μπει και κομμάτι σε μια διαπραγμάτευσή μας με την υπόλοιπη Ευρώπη.